Να πάμε μέχρι την Αράχοβα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά τους θεματοφύλακες τους ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι θεματοφύλακες του Συντάγματος έτσι αυτό αποκαλούνται και έκαναν το εξής. Είναι αρνητές εμβολιασμού, κορονοϊού και οτιδήποτε αυτή τη στιγμή απειλεί την παγκόσμια κοινότητα. Στην Αράχοβα άνοιξαν ένα μαγαζί, το ονομάζουν Υπουργείο Θεραπείας. Και μπορείς εκεί να μπεις κανονικά και να αγοράζεις προϊόντα, τα βλέπετε και όλα στα πλάνα, από το συγκεκριμένο μαγαζί, τα οποία θεωρούν ότι θεραπεύουν τον κορονοϊό. Άρα είναι υπέρ της, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κορονοϊός, αλλά θεωρούν ότι το εμβόλιο δεν είναι θεραπεία, ματζούνια, βότανα και απλά πράγματα, υποθέτω. Γενικώς που... τώρα, κύριε Δήμαρχε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τα τελευταία δύο λεπτά είναι κάπως να εκλογικεύσουμε, να παρουσιάσουμε μια τρέλα. Και θέλουμε λίγο να το κάνουμε με τη βοήθειά σας, γιατί βλέπουμε κάποιες εικόνες, να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Ο Γιάννης Σταθάς, Δήμαρχος Διστόμου, Αράχοβας και Αντίκειρας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Είναι κάτι που εμάς εδώ πέρα στην περιοχή μας είναι αδιάφορο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινούνται τα τελευταία δύο χρόνια. Να σας καταλάβετε, πέρυσι το Μάρτιο του 20 ξεκίνησε η πανδημία και εδώ πέρα μας έχουν φέρει το εμβόλιο. Το έχουν το εμβόλιο και σε σπρέιτ και σε ενέσιμη. Συγγνώμη, κατάσταση. Τι είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι το έχουν το εμβόλιο σε τι? Να μπορεί να ψεκαστείς με το εμβόλιο. Μας το έχουν φέρει στο Δήμο εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ. Από το Μάρτιο του 20. Ναι. Αυτό είναι, Απρίλιο του 20 έγινε αυτό. Δηλαδή είμαστε πολύ προχωρημένοι εδώ πέρα. Να διευκρινίσουμε δύο πράγματα, κύριε Δήμαρχε. Πρώτον, δεν τους έχουν πάρει εδώ πέρα αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους έχουν πάρει εμείς σοβαρά εδώ πέρα. Ωραία, ωραία. Δύο πραγματάκια να διευκρινίσουμε αν μας ακούτε. Το ένα είναι, αν εγώ μου τη βαρέσει και πάω αύριο και πουλάω ματζούνια και μαγιοβότανα και λέω ότι με αυτά θεραπεύεσαι, θα έρθουν οι αρχές και θα με τσιμπήσουν. Θα με πάνε μέσα και δικαίως θα με πάνε γιατί κοροϊδεύω τον κόσμο. Εκεί πώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα? Εννοείται για αυτό το οποίο λέτε. Έχει ενημερωθεί η αστυνομία όταν ήταν αρνητές, έχουν μπει και πρόστιμα σε ξανή πάλι θέμα. Όταν δεν φορούσαν τις μάσκες, έχει βάλει πρόστιμα εδώ πέρα η τοπική αστυνομία σε αυτούς τους ανθρώπους. Από εδώ πέρα έχουν πάρει με άλλο σκοπό, έχουν βάλει πώς θέλει να πάρουν την άδεια για το μαγαζιού. Έχει επιληφθεί η αστυνομία και εμείς σαν δημοτική αρχή για να γίνει το νόμιμο για αυτό το μαγαζί, για την νόμιμη λειτουργία του. Αλλά είναι κάτι το οποίο εμάς δεν μας απασχολεί εδώ πέρα σαν περιοχή, υπάρχει μεγάλη έκταση μεν. Ναι. Βλέπω σε όλη την Ελλάδα υπάρχει. Να σας πω κάτι δεύτερη απορία μου, κύριε Δήμαρχε. Ξέρω πολύ καλά ότι ειδικά στην Αράχοβα, επειδή δόξα Θεώ είστε ένας τουριστικός προορισμός υψηλής επισκεψιμότητας, έχετε πολύ κόσμο τους σημερινούς μήνες ειδικά. Άρα τα μαγαζιά έχουν και πολύ υψηλά ενίκεια κατά κανόνα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς χρηματοδοτούνται και βρήκαν τα λεφτά να πιάσουν τέτοιο μαγαζί? Αυτοί οι άνθρωποι εντάξει, δεν είναι εύποροι, φαντάζομαι, για να μπορέσουν να πληρώσουν ένα μαγαζί. Αυτού του τότε φαντάζομαι υπάρχει κάποια ενίκεια, έτσι, δεν μπορεί να το δώσει τσάμπα. Ναι. Το βασικό τραπ' όλα όμως, ξαναλέω πάλι, είναι εδώ πέρα εμείς στην περιοχή δραστηριοποιούνται πάρα πολύ καιρό για όλα αυτά τα οποία κάνουν. Τώρα έφτασε ένα επίπεδο παραπάνω να κάνουν αυτό το μαγαζί. Γενικά δεν ενοχλούν, στην αρχή είχαν αρχίσει να ενοχλούν, τώρα δεν ενοχλούν εδώ πέρα στην περιοχή όπως ενοχλούσαν. Το μόνο που έγινε είναι αυτό το μαγαζί, το οποίο ξαναλέω πάλι είναι θέμα των αρχών και τη δημοτική τη αστυνομία εδώ πέρα, κάνουν τον έλεγχο. Με τι σκοπό έχει ανοίξει και ποιο είναι ο σκοπό του. Για να καταλάβω, εμείς τους θεματοφύλακες τους μάθαμε εγώ τουλάχιστον πριν από λίγες ημέρες που φορούσαν τις στολές και κάνανε από μόνοι τους ελέγχους σε διάφορα στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εγώ τους ξέρω. Εμείς τους ξέρουμε πριν. Αυτούς ξέρουμε εδώ πέρα κινούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι τώρα το οποίο το μάθαμε τώρα. Ως θεματοφύλακες του Συντάγματος είναι γνωστοί. Ως θεματοφύλακες του Συντάγματος, αυτή είναι η ομάδα που ήταν με το Σόρος, είναι όλοι αυτοί γνωστοί. Δηλαδή πλέον αυτά. Δηλαδή είναι γνωστά. Τι είπατε? Με το Σόρα, με την Τράπεζα Ανατολής και τα ρέστα. Με την Τράπεζα, όλα αυτά τα οποία λένε, εδώ πέρα μας έχουν φέρει μας έγγραφα εδώ πέρα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα. Απλά τώρα πρέπει δημοσιότητα. Ξεκίνησαν ως Τράπεζα Ανατολής και το προχώρησαν σε αρνητές του εμβολίου κτλ. Ναι, εντάξει, είναι όλα αυτά. Έχω ξεκινήσει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι σε αυτό το πλαίσιο. Πώς βρίσκουν λεφτά όμως αυτοί οι άνθρωποι? Εντάξει, μπορεί να έχουν και χρήματα δικά τους, δεν ξέρω τι κάνουν ακριβώς. Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει όμως και το κράτος. Είναι γνωστοί της περιοχής, είναι μόνιμοι κάτοικοι, είναι. Όχι, δεν είναι όλοι μόνιμοι. Κάποιοι είναι μόνιμοι κάτοικοι, κάποιοι άλλοι είναι εκτός περιοχής που έχουν εδώ πέρα. Δραστηριοποιούνται. Αλλά είναι, ξαναλέω πάλι, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά εδώ πέρα σε εμάς. Το παρακολουθούμε όσο παρακολουθούμε τα social media, το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό. Ναι. Το βασικό τραπ' όλα που θέλω να σα πω είναι να έρθετε στην περιοχή εδώ πέρα, περάστε καλά. Είναι ο μεγαλύτερο προορισμό εδώ πέρα ο Παρνασσός που υπάρχει στην Ελλάδα. Να έχει το χειροδρομικό κέντρο εχόντως καλών των πραγμάτων από τις 10 του μηνός, 10 Δεκεμβρίου. Έχουμε τρομερή επισκεψιμότητα εδώ πέρα στην περιοχή. Έχουμε την Αράχο που είναι ο μεγαλύτερος χειμερινός προορισμός στη χώρα. Είναι δίπλα το Δίστομο, μπορεί να κάνεις σκι και να κατέβεις στην Αντίκη και να φας ψάρι.
να έρθετε γι' αυτό απέρα τα ωραία στην περιοχή. Θα βρει κανείς τώρα μας ακούει τηλεθεατή στα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά, είναι όλα κλεισμένα. Πρέπει να κλείσουν από τώρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρείτε εδώ πέρα, γιατί είναι μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην περιοχή. Καλό είναι. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό, να σε περιμένουμε εδώ πέρα. Τώρα αυτό το λύσουμε, δεν είναι κάτι σημαντικό. Περιμένετε λίγο, γιατί μπορεί να είναι σημαντικό. Είπατε ότι στην αρχή ενοχλούσαν. Πώς ενοχλούσαν, τι έκαναν και πόσο σοβαρές ήταν αυτές οι ενοχλήσεις που ή δεν ήταν σοβαρές, που δεν κινήθηκαν. Πάλι ήταν που δεν φορούσαν τις μάσκες. Είπα στην αρχή δεν φορούσαν τις μάσκες και είναι κάποιοι αυτοί που έχουν τιμωρηθεί, όπως και θυμάστε τότε με τις μάσκες, που ήταν τα πρόστιμα που βάζανε η αστυνομία. Αυτό δηλαδή έκαναν, δεν έκαναν κάτι άλλο. Όπως έρχονταν στο Δημαρχείο, πήγαιναν κάπου, έλεγαν δεν θέλουν να μπουν με τις μάσκες και όλα αυτά. Τα οποία αυτά τα έχουμε λύσει, δεν είναι τέτοιο θέμα. Πώς τα λύσατε? Τα λύσαμε με την παρέμβαση αστυνομίας, τι να κάνουμε. Πάντως νομίζω, κύριε Δήμαρχε, μην το υποτιμάτε έτσι, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη κιόλας που έχω και αυτό, αλλά μήπως θα έπρεπε να το κοιτάξετε λίγο πιο σοβαρά. Άκουσε, το υποτιμάω γιατί έτσι είναι. Άμα ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό, θα σας έλεγα ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό.